Τι της απαντάει? Άφες πρώτον να χορταστώσει τα τέκνα. Δεν έχω χρόνο αυτή τη στιγμή για σένα, ασχολούμαι με τα τέκνα. Εσύ δεν είσαι τέκνο. Τώρα ασχολούμαι με τους γνήσιους. Εσύ δεν είσαι γνήσια. Διότι δεν είναι καλό. Και τώρα πέφτει μια κεραμίδα στο κεφάλι της. Δεν είναι μόνο ότι δεν είναι τέκνο για τον Κύριο. Δεν είναι μόνο ότι δεν την αναγνωρίζει. Αλλά της λέγει κάτι χειρότερο και βαρύτερο. Δεν είναι καλόν να λάβει τι στον άρτον των τέκνων και να ρίψει εις τα κοινάρια. Αυτός έχει αγάπη. Αυτός που μου συστήνεται έχει αγάπη. Προσπαθείτε να με πείσετε ότι αυτά είναι λόγια αγάπης. Αυτός όχι αγάπη δεν έχει. Είναι σκληρός σαν την πέτρα. Να πάω να του ζητήσω βοήθεια και να με πει σκυλή. Πώς δεν εξαγριώθηκε? Πώς δεν σηκώθηκε να φύγει? Διότι το κήρυγμα αυτό δεν είναι καλή αγγελία, αγαπητέ. Το κήρυγμα αυτό μαυρίζει τις ψυχές. Πόσο μακριά ανοιχτωμένοι είμαστε ώρες-ώρες, αδελφοί. Ο λόγος του Κυρίου είναι λίχνωση στους πόδας μου και φως στα στρίβους μου. Είναι η απάντηση σε όλα. Είναι το τέλος του σκοταδιού. Το τέλος της παρερμηνίας. Ναι, ο Θεός είναι αγάπη και τη λέει κοινάριο. Την ελέγχει τόσο έντονα, την προσβάλλει τόσο πολύ, αλλά την αγαπάει. Ευτυχώς που το κατάλαβε. Ποια? Η Ιουδαία που είναι κάθε μέρα, κάθε Σάββατο στη συναγωγή? Όχι. Η Συροφήνισσα, η Ελληνίδα δολολάτρησα, που το μυαλό της έχει γίνει κουρκούτι από τις φιλοσοφίες. Αυτή το κατάλαβε. Γιατί την έρημό της τη χρησιμοποίησε για να αλλάξει η ζωή της. Γιατί η έρημος, αν ο άνθρωπος δεν την αποδεχτεί την έρημο, ή θα τον καταστρέψει ή θα τον μεταμορφώσει.